Φόβοι για τυχόν επεισόδια, σαν και αυτά στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης, εκφράζουν γονείς μαθητών γυμνασίου και λυκείου, παρατηρώντας ότι τις τελευταίες μέρες έχει αυξηθεί ο αριθμός των επισκέψεων μελών του ΚΚΕ αλλά και άλλων αριστερών οργανώσεων έξω από σχολικά συγκροτήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το πρωί στο σχολικό συγκρότημα της Αρώης απειλήθηκε και επεισόδιο, όταν γονείς είδαν νεαρούς να υψώνουν πανό κατά του φασισμού και να μοιράζουν φυλάδια στους μαθητές. Ακόμη και γονείς που καταδικάζουν τον φασισμό και τη Χρυσή Αυγή εξέφρασαν φόβους ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει αφορμή για συγκρούσεις εντός ή και εκτός του σχολείου τους. Οι νεαροί που μοίραζαν φυλάδια αναμφισβήτητα είχαν ειρηνική διάθεση, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προκληθεί αντίδραση από την άλλη πλευρά σε όποια δυσάρεστα αποτελέσματα όπως αυτά της Σταυρούπολης. Ίδια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και σε άλλα σχολεία στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν αντιδράσεις προβληματισμένων για την εξέλιξη της κατάστασης γονέων. Είναι βέβαιο ότι κάθε χρόνο νεαροί, τόσο από το χώρο του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του αντιεξουσιαστικού χώρου, προχωρούν σε διανομή φυλαδίων έξω από σχολεία. Ωστόσο, φέτος τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, καθώς όπως δείχνουν τα στοιχεία, η πανδημία έθρεψε ακροδεξιές και ναζιστικές συμπεριφορές ακόμη και στα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σε αρκετά σχολεία της Πάτρας υπάρχουν αντιδράσεις και εκ των έσω από μαθητές που έχουν διαπιστώσει ότι κάποιοι συμμαθητές τους έχουν ενταχθεί στον ακροδεξιό χώρο. Δεν είναι τυχαίο ότι στο σχολικό συγκρότημα της Αγίας Σοφίας, όπου συστεγάζονται το δεύτερο και έκτο ΕΠΑΛ, την ίδια μέρα που συνέβη το επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μαθητή με κατσαβίδι, είχε υψωθεί πανό κατά του φασισμού, ενώ το σχολείο έχει γεμίσει με συνθήματα κατά της Χρυσής Αυγής.